Στους δικαστικούς θεσμούς λοιπόν καταφεύγει ο τρομοκράτης στις 17 Νοέμβρη και με αίτημά του στο Δικαστικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα στο τριμελές πλημελιωδικείο της Λαμία. ζητά να κριθεί εάν ήταν νόμιμη η απόφαση να μεταφερθεί από τις αγροτικές φυλακές που ήταν στις φυλακές Δομοκού και ζητά φυσικά και να ακυρωθεί αυτή η απόφαση και να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλού. <Λυδελού> από ό,τι μαθαίνουμε η συζήτηση λοιπόν αυτή μάλλον θα εισαχθεί αύριο Άγνωστο όμως είναι το πότε θα βγει απόφαση. Πάντως νομικά αυτή ήταν η μόνη οδός που μπορούσε να ακολουθήσει. Αυτό κάνει και αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να δούμε τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, mm -hmm. τι θα αποφασίσουν οι δικαστές, καθώς σας επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για τριμελές δικαστικό πλημελιωδικείο της Λαμι... Λαμίας. Την ίδια ώρα παντού, θέλω να σα πω ότι η ελληνική αστυνομία έχει ξεκινήσει νίκη ναι. και κάνει ε, δικογραφίε τόσο για παραβίαση μέτρων COVID, όσο και αν έχουν παραβιαστεί οι διατάξει του νέου νόμου για τι συναθρήσει, για τι πορείε και τι συγκεντρώσει yeah. συμπαραστατών του Κουβοντίνα που βλέπουμε να γίνονται σχεδόν Εγώ. κάθε μέρα στο κέντρο τη Αθήνα.